Γεια σας φίλοι μου, φίλοι των Καναρινιών αυτή τη φορά. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο μικρό μου τρελοκομείο εδώ στον Καναρινώνα. Σήμερα χαμηλές μεν θερμοκρασίες, αλλά έχουμε ήλιο. Τρελαίνονται τα πουλάκια με το που βλέπουν ήλιο. Εδώ μέσα πιάνει η καλούτσι και η θερμοκρασία. Λοιπόν, ετοιμάζω μάλλον αυτό το βίντεο που θα δείτε. Είναι λίγο πολύ για να σας δείξω. Ετοιμάζομαι και εγώ σιγά σιγά να αρχίσω να χωρίζω τα ζευγάρια των Καναρινιών αυτή τη φορά για να πάμε για την αναπαραγωγή. Θα σας δείξω πώς ετοιμάζω ένα κλουβί. Έτσι ετοιμάζω εγώ ένα κλουβί. Αυτά είναι που χρειάζεται ένα κλουβί και τίποτε περισσότερο. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε λίγο ξανά για τη διατροφή για να σας πω κάποια πραγματάκια. Αλλά λίγο πολύ αυτά που χρειάζεται είναι αυτά που θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Από εκεί και πέρα πάμε να βάλουμε το πρώτο ζευγαράκι καναρινιών, τα οποία θα είναι κλώστερ. Και θα κάνω και ένα αφιέρωμα σε αυτό το βίντεο έτσι ώστε να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Για πάμε.
Λοιπόν, όπως βλέπετε φίλοι μου, δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο για ένα ζευγάρι καναρίνια. Προετοιμάζουμε το κλουβί. Είδατε σειρά σειρά τα βήματα του τι γίνεται. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα ψηλή άμμο. Τα έχω δείξει πολλές φορές και σε προηγούμενο βιντεάκι. Δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα, έτσι. Βάζουμε δύο κλαδάκια, βάζουμε την ποτίστρα, βάζουμε μία ταΐστρα με τροφή, βάζουμε μία ταΐστρα σε μόνιμη βάση με ψηλή άμμο, ιχνοστοιχεία και ψηλό κοχύλι, και βάζουμε και μία βουλιέρα, στην οποία μία μέχρι δύο φορές την εβδομάδα θα μπαίνει αυτή η κίτρινη βιταμίνη, έτσι για λίγο για να αλλάζουμε τη διατροφή, όχι περισσότερο. Και κάπως έτσι έχουμε ετοιμάσει το κλουβάκι για να βάλουμε το πρώτο ζευγαράκι γκλόστερ. Για πάμε να τα πιάσουμε. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκινάμε να ετοιμάζουμε τα ζευγάρια για την αναπαραγωγή. Για να πούμε λίγα πράγματα, φίλοι μου, για τα γκλόστερ. Τα γκλόστερ ξεκίνησαν σαν ράτσα να υπάρχουν από μία κυρία από το Cheltenham της Αγγλίας, την κυρία Ρόγκερσον, η οποία έβλεπε κάποιον φίλο της, συνάδελφό της, καναρινά και αυτό σκοτζέζο, τον Τζον Μακλέι, πώς κάναν κάποιες δοκιμές με τα καναρίνια που είχαν τότε στην Αγγλία, και ξεκίνησε με τη διασταύρωση των Norwich, μεταξύ των Norwich και των Border Fancy. Έτσι είναι αποτέλεσμα τα πρώτα γκλόστερ που βγήκαν, των Norwich και των Border Fancy. Το 1925, φίλοι μου, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε έκθεση του Λονδίνου το πρώτο γκλόστερ. Έτσι, αφού σταθεροποιήθηκε η ράτσα και βγάλαν κάποια αποτελέσματα, το 1925 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε έκθεση από αυτή την κυρία. Το 1932, αρκετά χρόνια μετά, παρουσιάστηκε το πρώτο γκλόστερ Fancy Canary Club, δηλαδή οργανώθηκαν σιγά σιγά, σταθεροποιήθηκε η ράτσα και εμφανίστηκε το πρώτο κλαμπ στην Αγγλία. Το 1936 παρουσιάστηκε η πρώτη έκθεση με 41 συμμετέχοντες. Βλέπετε ότι αφού σταθεροποιήθηκε η ράτσα, ξεκίνησαν να βγάζουν όλο και περισσότερα, και δηλώθηκαν σε αυτή τη λύση, πάρα πολλές εκτροφές από την Αγγλία, οι οποίοι πήγαν σε αυτή την έκθεση με 41 συμμετοχές. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο διαμελίστηκε σχεδόν όλη αυτή η κατάσταση με τα γκλόστερ, όπως και με γενικά όλες τις ράτσες καναρινιών περιστεριών. Τότε με τον πόλεμο ήταν δύσκολα χρόνια, και επανήλθε, φίλοι μου, από κάποιους εκτροφείς το 1946. Το 1966, μάλλον από το 1966, υπάρχει παγκόσμια εποπτεία του International Gloucester Breeders Association, που επιβλέπει τα στάνταρ και την καθαρότητα της ράτσας. Από τότε που δημιουργήθηκε, φίλοι μου, αυτή η ράτσα, τα Gloucester, υπήρξαν πάντα ενδιάμεσα μικρές αλλαγές και προσαρμογές στο πουλί, και από ένα σχετικά μικρό σωμό και αδύνατο πουλί που ήταν στην αρχή, όταν ξεκίνησε το 1930, είναι σήμερα μεγαλόσωμο και πιο στρογγυλεμένο, όπως αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε πρώτα με τη θηλυκιά. Η θηλυκιά είναι προπερσινιά, έτσι, του 2022. Είναι μια γκλόστερ κορώνα με το χαρακτηριστικό σκουφάκι. Ήταν πάρα πολύ καλή μάνα. Θα έλεγα ότι πέρσι τα μικρά, παρόλο που τις έβαλα αρσενικό, τα γέννησε τα αυγά μόνη της, τα μεγάλωσε, τα μικρά έκανε τρεις γέννες, από τρία έβγαλε και τα μεγάλωσε, χωρίς τη βοήθεια του αρσενικού. Παρόλα αυτά ο αρσενικός ήταν ήρεμος, μέσα στο κλουβί, δεν την ενόχλησε, αλλά είχε πάρα πολύ καλή επιτυχία. Για να δούμε φέτος τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε να κόψουμε λίγο τα νύχια και να την ετοιμάσουμε, και πάμε μετά στον αρσενικό. Λοιπόν, για αρσενικό επέλεξα έναν αρσενικό μικρό του 2023, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη θηλυκιά που έλεξα. Είναι ένας consort, χωρίς σκούφο, χωρίς κουκούλα,
έτσι, πάρα πολύ γερός αρσενικός, τελαγάει πάρα πολύ καλά. Θα δοκιμάσω σαν αρχή να ετοιμάσω το ζευγάρι αυτό, δηλαδή με διαφορετικό αίμα εντελώς για ξεκίνημα με αυτόν τον αρσενικό. Θα τον βάλω με την περσινή τη θηλυκιά και να δούμε πώς θα ξεκινήσει και πώς θα πάει. Λοιπόν φίλοι μου, αυτό είναι το Gloucester, το περιβόητο καναρίνι. Για να πούμε λίγο έτσι, λίγο πολύ, εγώ ασχολήθηκα πριν από πάρα πολλά χρόνια με τα Gloucester και με τα Border, όταν τότε είχα πάει πιτσιρικά στη Γερμανία. Τότε είχα πάρει και είχα στην κατοχή μου. Θα τα συνιστούσα κι εγώ για τους φίλους που είναι αρχάροι για ξεκίνημα. Είναι μια ράτσα τα Gloucester που πραγματικά είναι πάρα πολύ ήρεμη και πάρα πολύ σωστή. Μπορείς να τη χειριστείς όπως θέλεις εσύ. Δεν βγάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει λίγο προβλήματα, στο πούμε έτσι, σχετικά με τα πούπουλά του. Την περίοδο που αλλάζει πούπουλα μπορεί να μας κάνει κάποιες κίστες, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Αυτό όμως, αν το προσέξουμε λίγο στην αναπαραγωγή και προσέξουμε να βάλουμε λίγο σκληρόφτερα με μαλακόφτερα μαζί, έτσι ώστε να το συνδυάσουμε για να αποφύγουμε ίσως αυτές τις καταστάσεις. Αλλιώς άλλα προβλήματα δεν θα έχουν. Προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα γενικά στον τομέα και σε εμάς. Είναι μια ράτσα, φίλοι μου, που είναι πάρα πολύ παραγωγική, είναι πάρα πολύ καλή γονής. Εκτός απρόοπτου, αν για κάποιο λόγο στραβώσει η κατάσταση, από εμάς πιο πολύ θα έλεγα, γιατί τα περισσότερα λάθη τα κάνουμε εμείς, έτσι που πιέζουμε τα καναρίνια μας και τα μπερδεύουμε λίγο και τα ανακατεύουμε και δεν ακολουθούμε τους κανόνες και δεν παρακολουθούμε τα δικά τους, θέλω έτσι ώστε να κοιτάξουμε τα προσαρμόσουμε. Από εκεί και πέρα είναι καναρίνια που δεν μας φέρουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να προσέξουμε λίγο τη σχέση του σκούφου με τα πουλιά χωρίς σκούφο. Έτσι, να βάζουμε ένα με σκούφο, ένα χωρίς σκούφο, έτσι ώστε να βγάζουμε περίπου στα μισά με σκούφο, τα άλλα μισά χωρίς. Όσο βάζουμε πουλιά, φίλοι μου, χωρίς σκούφο μεταξύ τους, όπως έχω και εγώ εδώ ένα ζευγάρι, η παραγωγή συνεχίζει κανονικά, πάρα πολύ καλά, αλλά απομακρυνόμαστε σε γενικές γραμμές στους απογόνους σε σχέση με το σκούφο. Δηλαδή, αν θέλουμε το 50% να βγαίνει με σκούφο, πρέπει να βάλουμε ένα προς ένα. Αν για κάποιο λόγο έχουμε ένα πουλάκι όπως κάποια από τα δικά μου, τα οποία απομακρύνθηκαν λίγο περισσότερο, σημαίνει ότι αν πάρω ένα από αυτά και βάλω ένα με σκούφο, δεν θα έχω 50% σκούφο, θα έχω 25% σκούφο, δηλαδή στα 4 θα βγει ένα. Και κάπως έτσι ήρθε όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε πρέπει λίγο να το προσέχουμε. Αυτό κάνουν συνήθως οι μεγάλοι εκτροφείς. Εμείς είμαστε χομπίστες, δεν είμαστε εκτροφείς. Από εκεί και πέρα, για να κρατήσουμε λίγο πολύ τα στάνταρ, επειδή το καναρίνι αυτό, αυτή η ράτσα προήρθε από κάπου αλλού, το είπαμε ιστορικά πώς ξεκίνησε και πώς πήγε, έχουμε συνήθως μεγαλόσωμα και μικρόσωμα καναρίνια. Θα καλό είναι να κοιτάμε λίγο τη μορφή τους και να βάζουμε ένα λίγο πιο μεγάλο με ένα λίγο πιο μικρό, για να μην ξεφύγει η κατάσταση και φύγουμε από τα στάνταρ πάρα πολύ και πάμε σε πολύ μεγαλόσωμα πουλιά ή σε πολύ μικρόσωμα πουλιά Gloucester και όλα αυτά, και κάπως έτσι έχει όλη αυτή η κατάσταση. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι. Και εσείς που θέλετε να πάρετε ένα ζευγάρι Gloucester έτσι για να τα έχετε, είναι αγαπησιάρικα πουλιά, αλλά και θα έλεγα ότι είναι και πουλιά που μπορείς να τα βασιστείς συνήθως στην αναπαραγωγή, όπως είπαμε, αν τα κάνεις όλα σωστά, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσεις σε μια περίπτωση που έχεις μια άλλη ράτσα η οποία είναι πιο προβληματική, όπως και θα κάνω και εγώ φέτος, ας πούμε, σε κάποια άλλη ράτσα, έτσι ώστε να τραβάμε κάποια αυγά, να τα βάζουμε εκεί για να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα θα τα μεγαλώσουν με ασφάλεια, έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Φέτος σκοπεύω να βάλω τα δύο περσινά ζευγάρια. Το πρώτο είναι αυτό που σας έδειξα, το άλλο θα σας το δείξω κάποια στιγμή, και θα βάλω και από τους απογόνους, από διαφορετικά αίματα, γιατί έτσι κάνω πάντα στο ξεκίνημα. Τα επόμενα χρόνια το πώς θα πάνε δεν το γνωρίζω, θα δούμε. Θα βάλω άλλα δύο ζευγάρια, οπότε θα μου περισσέψουν γύρω στα 3-4 καναρινάκια. Τα περισσότερα νομίζω είναι αρσενικά. Θα δω τι θα κάνω με τους φίλους, έτσι ώστε ίσως να τα δώσουμε, ίσως να κάνουμε καμιά αλλαγή. Αν κάποιος για οποιονδήποτε λόγο είναι εδώ κοντά σε μένα και θέλει να κάνει κάποια αλλαγή ή θέλει κάποιο καναρινάκι, ας μου στείλει στο Κώστας Πουλόπουλο στο Messenger ένα μήνυμα. Προϋπόθεση είναι να μπορεί να έρθει εδώ σε μένα και να το παραλάβει ή να κάνουμε την αλλαγή. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για τα Gloucester. Καλή αρχή και σε μένα. Αναπαραγωγή δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ νωρίς, άσχετα που ο καιρός μας κάνει διάφορα κολπάκια, ας το πούμε έτσι, και βλέπετε εδώ, ακούτε το τι γίνεται εδώ μέσα.
όλα ενθουσιάζονται και νομίζουν ότι εδώ είμαστε. Δεν είμαστε όμως εδώ, φίλοι μου, είμαστε στα μέσα του χειμώνα, οπότε έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και κάπως έτσι θα το πάμε κάποια στιγμή και στην αναπαραγωγή. Φίλοι και φίλες, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!